εν ίν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν υπερευλογημένη υπάρχεις Θεότο και Παρθένε δια γάρτου εξουσαρκωθέντος ο Άδης ηχμαλώτιστε ο Αδαμάνα και έκλειτε η κατάλανε νέκροτε η Εύα ηλευθέρωτε ο θάνατος τε θανάτωτε και η μισέ ζωπηθήμεν δύο ανυπνούντας βόμεν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών ο ούτος ευδοκίσας δόξασι. Δόξασι το δείξαντι το φως δόξα εν υψίστης Θεού και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευλογή. Σε προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα.
Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Peace from above for the salvation of our souls. Let us pray to the Lord. Υπέρ της ειρηνής του σύμπαντος κόσμος, τα θεία στον Αγίον το Θεό Εκκλησιόν και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν. Holy temple for those who enter with faith, reverence, and the fear of God. Let us pray to the Lord. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός Ιμονιακόβου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν. The President of the United States, for those in civil authority, for Armed Forces, for all the American nation, let us pray to the Lord. Υπέρ της Ιεράς Μητροπόλεως καινούργιας ταύτης και πάσης πόλεως μονής και χώρας και των πιστικούντων αυτές του Κυρίου δεηθούμεν. Seasonable weather, for the abundance of the fruits of the earth, for peaceful times, let us pray to the Lord. Υπεπλέοντον αδιπορούντον αεροπορούντον ασούντον γαμνόν τον εκμαλώτον και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμεν. From all
affliction, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχωρητή. Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίσιμον Θεοτόκου και αη Πάρθεν Μαρίας με τα πάντων του Αγίου μνημονεύσεται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Επίση, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση. Το Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ίν και άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. And upon this holy temple, and grant us and those who pray with us thine abundant mercies and compassions. Let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. Commemorated our most holy, pure, most blessed, and glorious Lady, the Theotokos, the Mother of God and of Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another in our whole life to Christ our God. Thine is the kingdom, the power, and the glory of the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Thank you.
δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσα σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτο θάνατον παντήσας ίσον της Αγίας Τριάδος συλλοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημά. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχωρητή. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσπίσιμον Θεοτόκου και ο υπάρθενο Μαρίας με τα πάντων του Αγίου μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθο. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η μέρα Κυρίου αγαλιασούμεθα και φρανθούμεν εν αυτή, ούτε κάτι ήρθες προς τον θάνατο, η ζωή αθάνατος, τότε τον άδεινε νέκροσας, τη αστραπή της θεότητος. Ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταξονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις φωνε ουρανίων νεκράκασον. Ζωώτα Χριστέ, ο Θεός ημών, Σοφία ορθή. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Σώσον ημάς Υιέ Θεό, ο Αναστάς εκ νεκρός. Σαντάσι, αλληλούια. Ότε κάτι ήρθες προς τον θάνατο, ζωή αθάνατος, τότε το
Χριστίτη Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα ενβία ημαρτών συγχωρήσον εις γαράν αμαρτητός τες πρεσβείες τες εσ λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Υπερμάλκο στρατηγότα pray to the Lord. For thou, God, art holy, and to thee we ascribe glory, to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Sanctuary, praised by the seraphim of the thrice holy hymn, glorified by the cherubim and adored by all the heavenly powers. You have brought all things into being out of nothing. You created us in your own image and likeness, and adorned us with all your gifts. To all who seek it, you grant wisdom and understanding. You do not spurn the sinner, but have set repentance as the way of salvation. You have deemed us your lowly and undeserving servants, worthy to stand at this hour before the glory of your holy altar and to offer your fitting worship and praise. Will you accept the Lord into the mouth of us sinners? The first holy hymn, Lord, graciously on us. Look forgiving to us as our many offenses. Whether or not of our own free will, sanctifying our souls and bodies, and enabling us to worship in your holiness in the days of our Lord. This we ask in the intercession of the Holy Theotokos and of all the saints. We through the ages have pleased you well, for you, our God, are holy, and to you we offer up glory to the Father, Son, and Holy Spirit. Now endeavor unto the ages of ages. Amen. Αθάνατος ελέη.
δύναμις. Ευλογημένος ο εσύμας και διατηρείς εσύμας. Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος. Σοφία. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομε. Καταρχάς, Κύριε, τι γίνεται με δύο σας και έργα των χειρών σου οι σύνοι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις και πάντες ως σημάτιον παλαιωθήσονται και ως σύ περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Σίδε ο αυτός ή και τα έτη σου ουκ εκλείψωση. Προστείνε δε των αγγέλων ήδη και ποτέ, κάθου εκ δεξιών μου έως ανθότους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου, ουχή πάντες εσύ λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν, δια τούτο δι περισσοτέρος ημάς προσέχειν της ακουστήσει μη ποτέ παραριόμεν. Ιγάρο δι αγγέλων λαγηθείς λόγος εγένετο βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθοποδοσίαν. Πώς εμείς εκφευξόμεθα τηλικάφτης αμελήσαντες σωτηρίας. Ή της αρχήν λαβούσα λαλίστε δια του Κυρίου. Υπό των ακουσάντων εις ημάς εβεβαιώθη. Let us attend. You, O Lord, shall keep us and preserve us. Save me, O Lord, for the godly man has failed. Wisdom. The reading is from St. Paul's letter to the Hebrews. Let us attend. In the beginning, you, O Lord, didst found the earth, and the heavens are the work of thy hands. They will perish, but thou remainest. They will all grow old like a garment, like a mantle thou wilt roll them up, and they will be changed. But thou art the same, and thy years will never end. But to what angel has he ever said, sit at my right hand, till I make thy enemies a stool for thy feet? Are they not all ministering spirits sent forth to serve for the sake of those who are to obtain salvation? Therefore, we must pay closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. For if the message declared by angels was valid and every transgression or disobedience received a just retribution,
How shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard him. Peace be with you, the reader. Σοφία ορθή ακούσμεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση του Πνεύματις. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ και εκούσθη ότι εις οίκον εστί και ευθέως συνήκτησαν πολλοί ώστε μικέτη χωρίν μηδέ τα προς την θύραν και λάλλη αυτής των λόγων και έρχονται προς αυτόν παραλυτικών φέροντες ερώμενων υπό τεσσάρων και μη δυνάμενη προσεγγίσε αυτό δια των λόγων, απεστέγασαν την στέγην όπου ειν και εξουρίσανες χαλώσει των κράβατων εφ' ο παρελυτικός κατέκητο. Ειδών δε ο Ιησούς την πίστην αυτών λέγει το παραλυτικό τέκνον αφέοντες οι αιμαρτίες σου. Ήσαν δε τίνες των γραμματέων εκεί καθήμενοι και δελογιζόμενοι εν της καρδίας αυτών. Τι ούτως ούτω λαλή βλασφημίας, τις δύναται αφιένα αμαρτίας ή μη ή ο Θεός. Και ο Θεός επεγνούς ο Ιησούς το πνεύματι αυτού ότι ούτως αυτοί διολογίζονται εν αυτής, είπεν αυτής, τι ταυτά διολογίζεστε εν της καρδίας ημών. Τι εστίν ευκοπότερον, υπήν το παραλυτικό αφέοντε σου εμαρτία, ή υπήν έγερε των άρων των κράβατων σου και περιπάτη. Είναι δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου αφιένε επί της γης αμαρτίας, λέγει το παραλυτικό, «Σι λέγω έγερε και άρων των κραβατών σου και είπε εις τον οίκον σου». Και γέρθει αυτό ο Θεός και άρας των κραβατών εξήρθεν εναντίον πάντων. Ώστε εξήρταστε πάντες και δοξάζειν τον Θεόν, λέγοντας ότι ουδέποτε ούτως είδομε. The reading is taken from the Gospel according to Saint Mark. Let us attend. At that time Jesus entered Capernaum, and it was reported that he was at home. And many were gathered together, so that there was no longer room for them, not even about the door. And he was preaching the word to them. And they came bringing to him a paralytic carried by four men. And when they could not get near him because of the great crowd, they removed the roof above him. And when they had made an opening, they let down the pallet on which the paralytic lay. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "My son, your sins are forgiven." Now some of the scribes were sitting there questioning in their hearts, "Why does this man speak this way? It is blasphemy. Who can forgive sins but God alone?" And immediately Jesus, perceiving in his spirit
that they thus questioned within themselves, said to them, Why do you question this in your hearts? For which is easier to say, Your sins are forgiven, or to simply say, Rise, take up your pallet, and walk? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive all sins, he said then to the paralytic, I say to you, Rise, take up your pallet, and go home. And he rose and immediately took up the pallet and went out before them all, so that they were all amazed and glorified God, saying, We never saw anything like this. That being ever protected by thy power to thee, we may ascribe glory to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Desires and pleasures of the flesh is worthy to come forth or draw near to minister to you, the King of glory. For to serve you is great and awesome even to the heavenly powers, yet in your inexpressible and immeasurable love for us, you become man and without alteration or change. You became our high priest and as Lord of all, who entrusted to us the celebration of liturgical and sacrifice without the shedding of blood. For you alone, Lord our God, have dominion over all things in heaven and earth. You are seated on the throne of the cherubim, the Lord of the seraphim, and King of Israel. You alone are holy, abiding in your heavenly sanctuary. Therefore, I implore you, as alone, benevolent, and quick to hear, look on me, your sinful and wretched servant, and purge my heart and my soul from an evil conscience, rendering me able by the power of your Holy Spirit, vested with the grace of the priesthood, to stand before this, your holy table. Consecrate your pure and sacred body and your precious blood. For I come before you, head bowed, and pray. Do not turn your face away from me, neither reject me from among your children, but deign to let these gifts be offered to you by me, your sinful and unworthy servant. For in truth, you are the one who offers and in turn is offered and receives and in turn is shared out. O Christ our God, and to you we give glory as your eternal Father and holy life-giving Spirit. Now and ever and unto the ages of ages. Amen. Ita hiero vivis nego segunizo nes kentis obio triadi. Tatrisa iunimium prosado nes passantin biotikina pathori men. Oston vasiletun olog somnum des ilikes diu mutaxi. Alleluia, alleluia, alleluia. We who mystically represent the cherubim as we sing the thrice holy hymn and the life-giving Trinity, let us set aside all worldly care that we may receive the King of all. Alleluia, alleluia, alleluia. Ida hiero vivis nego segunizo nes kentis obio triadi. Alleluia, alleluia, alleluia.
Κύριον και Γαλλιέσον.